Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά. Είδαμε χθες το δελτίο μας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ό,τι αφορά τους ανεμβολία στους υγειονομικούς. Έχουμε στο στούντιο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ τον κύριο Χάρη Στάμο, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Θράκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο δελτίο. Καλώς σας βρήκα. Υπάρχει λοιπόν μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση ουσιαστικά στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Ακριβώς. Και άρα και στην αναστολή των εργαζομένων. Άρα και προκρίνει την αναστολή. Της αναστολής. Έτσι. Τι λοιπόν, σημαίνει λοιπόν όλο αυτό? Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αφορούσε μια υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη τον Απρίλιο του 2022, η οποία μιλούσε για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και κατά συνέπεια τον αποκλεισμό των εργαζομένων του υγειονομικού τομέα από τους φορείς όπου εργάζονταν. Με την προχθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή παρήλθαν 8 μήνες και πλέον από την υπουργική απόφαση, χωρίς να έχει επαναξιολογηθεί, να έχουν επαναξιολογηθεί τα κριτήρια και η παρούσα κατάσταση, ώστε να δούμε αν αυτός ο αποκλεισμός των υγειονομικών από την εργασία τους και η παράταση της υποχρεωτικότητας μέχρι 31/12 έπρεπε να ισχύει, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι όλοι αυτοί οι λόγοι δεν ισχύουν, οπότε έρεται η απόφαση. Κρίνει την απόφαση του Υπουργού αντισταγματική. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή των ανεμβολίαστων συναδέλφων στην εργασία τους. Και μάλιστα είναι δεδομένο, είναι σε γνώση και του Υπουργείου και ημών και του κόσμου, ότι η έλλειψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού ήταν, είναι και μάλλον θα είναι έκδηλη σε όλους τους φορείς δημόσιας υγείας. Κύριε Στάμο, όμως είναι φυσιολογικό να αποφασίζει η δικαιοσύνη και το Συμβούλιο της Επικρατείας για θέματα που έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία. Δηλαδή, εάν κρίνει το Υπουργείο ή ο Υπουργός ότι ο ανεμβολίαστος γιατρός, ο ανεμβολίαστος νοσηλευτής κάνει κακό στη δημόσια υγεία ή μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη δημόσια υγεία, αυτό δεν είναι πάνω και από το Συμβούλιο της Επικρατείας? Για να απαντήσω, όχι. Απαντώντας εξ αρχής, δηλώνω υπέρμαχος του εμβολιασμού ως γιατρός, δεν... Καλά, δεν εξετάζουμε αυτό. Όχι, όχι. Αυτό για να μην γίνουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Δεν υποστηρίζω την άποψη των ανεμβολίαστων συναδέλφων για την προτίμησή τους. Στο δίκαιο ισχύει μια αρχή της αναλογικότητας, η οποία ουσιαστικά είναι η δικλίδα, η συνταγματική δικλίδα του νομοθέτη, ώστε να υπάρχει περιορισμός στους περιορισμούς. Το να μην είναι ανεξέλεκτοι οι περιορισμοί που εφαρμόζει μια πολιτεία. Αυτό ακριβώς εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αρχή της αναλογικότητας. Θεωρήθηκε ότι η παράταση της υποχρεωτικότητας δεν έχει πρόσφορο αποτέλεσμα, παραπάνω προκαλεί ζημιά παρά όφελος, άρα αυτό πρέπει να καταργηθεί, πρέπει να κηρυχθεί αντισταγματικό. Αυτό είναι το σκεπτικό του Συμβουλίου Επικρατείας. Σας το λέω πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Και εγώ δεν εξετάζω τώρα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα υπήρχε μια δόση αυθαιρεσίας, μην σας πω μεγάλη δόση αυθαιρεσίας από την εκάστοτε. Από το εκάστοτε κράτος, από την εκάστοτε κρατική εξουσία, στο να εφαρμόζει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, σε όποιο πληθυσμιακό τομέα θέλει. Ναι, αυτό όμως μήπως ανοίγει ασκό του αιώλου για το τι συνέβη. Κοιτάξτε, δηλαδή, αν τώρα δεν υπάρχει ζήτημα και πρόβλημα. Το Υπουργείο. Θα μου αφήνετε λίγο να ολοκληρώνω όμως το ερώτημα. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω το ερώτημα. Συγγνώμη. Αν τώρα δεν δημιουργεί πρόβλημα ο ανεμβολίαστος εργαζόμενος στον υγειονομικό τομέα, γιατί δημιουργούσε πριν από 4 μήνες και 5? Μπορείτε να το ρωτήσετε στους υπεύθυνους του Υπουργείου Υγείας. Όταν με την λογική της εξαφάνισης της πανδημίας αρχές Ιουνίου-Ιουλίου άνοιξαν τα σύνορα και ο τουρισμός, άνοιξε όλη η κοινωνία χωρίς περιοριστικά μέτρα, εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν ήταν? Πιστεύετε ότι ήταν εκδικητικό? Εκεί ήθελα να σαφώς, πάω. Σαφώς ήταν εκδικητικό. Έχουμε κλείσει ήδη 1 χρόνο και 2 μήνες. Ήταν από πέρσι τον Σεπτέμβριο του 2021, αν δεν κάνω λάθος, η αναστολή των συναδέλφων από την εργασία τους. Όταν μπήκε το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, σαφώς δεν μπήκε με τη μέθοδο της πειθούς, με τη μέθοδο της ενημέρωσης, με τη μέθοδο της προσέγγισης, που θα ήταν το σωστότερο όλων.
μπήκε με την τιμωρητική, με μια ρομφαία του κράτους, ότι ξέρετε, δεν εμβολιάζετε, σας διώχνω από την εργασία σας. Ναι. Πείτε μου κάτι τώρα, σας παρακαλώ και πολύ. Να συμπληρώσω λίγο. Επειδή ακριβώς τα πράγματα έχουν χαλαρώσει, υπέρμετρα έχουν χαλαρώσει, σαν υγειονομικός κρύο τον κόνδωνα του κινδύνου, δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Θα την ξαναβρούμε μπροστά μας, ίσως σε πολύ ποιότερη έκδοση. Αλλά για το κράτος, για το Υπουργείο Υγείας, έχει τελειώσει. Το βιώσαμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, για να μην σας τρώω και το χρόνο. Όχι, δεν είναι χρόνο, αυτή είναι η κουβέντα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να δουλέψουν στο σύστημα υγείας με ασφάλεια, με επανελέγχους πολύ πιο τακτικούς από ό,τι κάνουμε εμείς. Μάλιστα. Τώρα. Και με λήψη μέτρων ασφαλείας. Πιστεύετε, αλήθεια, ότι θα πρέπει οι πολίτες. Τώρα, ένα ερώτημα τελείως διαφορετικό από αυτό. Ότι θα πρέπει οι πολίτες να προχωρήσουν και σε νέο εμβολιασμό. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να προχωρήσουν σε τέταρτο, σε πέμπτο εμβόλιο. Κύριε Σταυρίδη, είμαι γιατρός, έχω μία σχετική γνώση. Δυστυχώς δεν είμαι επιδημιολόγος. Έχω την εντύπωση ότι οι αρμοδιότεροι όλων είναι οι εξειδικευμένοι συνάδελφοι να σας απαντήσουν σε αυτό. Όλοι έχουμε και τους δισταγμούς μας, όλοι έχουμε και τις αμφιβολίες μας, όλοι έχουμε και το φόβο για κάτι που είναι πρωτοφανές για την παγκόσμια κοινότητα. Τώρα, ο Υπουργός είπε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι παρόλα αυτά, και τη σεβαστή βέβαια, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, αλλά θα προστατεύσει τους ασθενείς. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Έχω μια εντύπωση ότι είναι μάλλον μια υπεκφυγή του Υπουργού. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πρώτον έχει εκδοθεί σε περίληψη, δεν θα αλλάξει τίποτα όταν θα τη διαβάσει στην πιο αναλυτική της μορφή, γιατί και αυτό δήλωσε ότι θα περιμένω την αναλυτική. Το προστατεύω τους ασθενείς σημαίνει πολύ απλά ότι μοιάζεται για τους ασθενείς. Όταν οι ασθενείς υποφέρουν από την έλλειψη έμψυχου δυναμικού στο σύστημα υγείας, τους προστατεύει, και αυτό είναι δική του απόφαση. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουν. Δική του και η απόφαση του Υπουργείου, να το πάμε αυτό πιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι δομές υγείας και στη δική μας περιοχή, και στη Θράκη. Η έλλειψη προσωπικού. Πανελλαδικά. Η έλλειψη έμψυχου δυναμικού. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 3 χρόνια, εδώ και 2,5 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας, το σύστημα υγείας δουλεύει με ολιγάριθμο προσωπικό, το οποίο έχει εξοντωθεί και σωματικά και ψυχολογικά. Φτάνουμε στο τέλος του χρόνου, οι συνταξιοδοτήσεις και οι παρετήσεις έχουν καταιγιστικό ρυθμό. Το ισοζύγιο της αναπλήρωσης σαφώς δεν είναι 1:1, και αυτό είναι ευθύνη του Υπουργείου. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Την Πέμπτη έρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής ένα καινούριο νομοσχέδιο από την κυρία Γκάγκα. Εν γέννη από το Υπουργείο Υγείας, να μην το χρεώνουμε μόνο στην κυρία Γκάγκα. Για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, το οποίο εμείς οι νοσοκομιακοί γιατροί πανελλαδικά και οι ιατρικοί σύλλογοι πανελλαδικά, συμπεριλαμβανομένου και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος είναι φίλιος προς την κυβέρνηση, κρίνουμε ότι είναι ταφόπλακα για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο πρέπει σε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, να γίνει και το κοινό να καταλάβει τι σημαίνει, να κοινωνήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς μέλη γενέστε με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Είναι καταλυτικό. Καταργεί μετά από το 83, πόσα έχουμε, από 39 χρόνια, καταστατικό θεμελιακό νόμο ίδρυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Θα προχωρήσετε σε απεργιακή κινητοποίηση? Σαφώς, σαφέστατα, ναι. Τη Δευτέρα θα υπάρχει, και τη Δευτέρα και την Τρίτη θα υπάρχει πανατική απεργία των υγειονομικών. Η Ομοσπονδία των Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών θα παρίσταται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για να εκθέσει τις αντιρρήσεις της. Για την Πέμπτη, όπου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, σχεδιάζουμε πανελλαδικά να κάνουμε απεργία. Μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις? Υπήρξε κάποια συζήτηση με το Υπουργείο? Όχι, σας προλαβαίνω. Διαβούλευση, εγώ δεν έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ τη λέξη, γιατί όποτε ακούω διαβούλευση καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτό ήταν και ένας επιπλέον εμπεγμός του Υπουργείου. Το νομοσχέδιο βγήκε 20 Οκτωβρίου στο διαδίκτυο από το site του Υπουργείου Υγείας για διαβούλευση με το κοινό. Θεωρητικά η διαβούλευση υποτίθεται ότι αφορά τους φορείς στους οποίους απευθύνεται, τις ομάδες των ανθρώπων, άρα τους υγειονομικούς. Στην Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών, που είναι το κορυφαίο όργανο των νοσοκομιακών γιατρών πανελλαδικά, δεν κατέθηκε ποτέ το νομοσχέδιο. Η κυρία Γκάγκα έκανε μία συνάντηση 30 Οκτωβρίου με την γραμματεία της ΟΕΝΓΕ, η οποία ήταν μάλλον εθιμοτυπική και όχι ουσιαστική. Δεν έδωσε καμία σημασία ακόμα και στη διαβούλευση, στα σχόλια, στις διάφορες παρατηρήσεις που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας, όπου σας τονίζω ξανά ότι όλοι οι ιατρικοί φορείς, όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν οι γιατρούς
και ιδιώτες και νοσοκομιακούς είναι κάθετα, απόλυτα, κατηγορηματικά αντίθετη με το νομοσχέδιο. Αυτό δεν ελήφθη καθόλου υπόψη. Άρα, γιατί προχωράει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο αυτό? Γιατί προφανώς είναι μέσα στα πολιτικά σχέδια της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την υγεία. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει ούτε καν πρόσχημα για να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να προσφέρει λεφτά εν ονόματι της θεραπείας, της παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, στους ιδιώτες. Θα σταματήσετε με την απεργία της Δευτέρας και της Τρίτης εκεί? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Επειδή ακριβώς το νομοσχέδιο ήταν θεωρητικά ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, είχε πει ότι μη δίνετε σημασία, θα το δούμε, θα το εξετάσουμε. Είχε αφήσει λίγο στις ελληνικές καλένδες το θέμα. Το διέψευσε η αναπληρώτερη υπουργός, η κυρία Γκάγκα. Σαφώς και θα εντείνουμε τις κινητοποιήσεις. Τι να το αφήσετε στην άκρη, αν ψηφιστεί θα είναι νόμος του κράτους. Ας είναι νόμος του κράτους. Ναι, όταν λέει αφήστε το στην άκρη, τι εννοεί ο υπουργός? Κύριε Σταυρίδη, έχοντας το συνδικαλιστικό δικαίωμα να εκφράζουμε την αντίδρασή μας και σε υφιστάμενους νόμους. Μα αυτό σας λέω, όταν σας είπε ο υπουργός αφήστε το στην άκρη, τι εννοεί αφήστε το στην άκρη? Αν ψηφιστεί είναι νόμος του κράτους. Δεν μπορείτε να το αφήσετε. Αφήστε το στην άκρη με την έννοια ότι δεν θα κατατεθεί. Δηλαδή θεωρούσε, εφησύχαζε τους υγειονομικούς. Τους υγειονομικούς με την έννοια ότι μη δίνεται σημασία, γιατί το νομοσχέδιο είχε διαρρεύσει από εκχώρηση της κυρίας Γκάγκα στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ξαδάκτυλο. Δεν πήγε επίσημα στην ΟΕΝΓΕ. Αυτή η διαρροή σαφώς και μας προβλημάτισε. Το αισθητήριο ήταν ήδη τεταμένο. Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι εντάξει, όχι, μην ανησυχείτε, δεν θα κατευθεί. Αυτές οι υποσχέσεις πια δεν το συζητάμε, είναι κοροϊδία. Ναι, σας καταλαβαίνω. Τι, η κινητοποίηση τι θα περιλαμβάνει? Καταρχήν απεργία. Θα πρέπει πρώτα να δούμε τι θα αποφασίσει η κεντρική μας ομοσπονδία. Ναι, σίγουρα κάτι θα κάνουμε στο ημέτερο νοσοκομείο και στα άλλα δύο νοσοκομεία της περιοχής μας, της Ένωσης εννοώ, και στις Κομωτινής και στο Δημοτήχου. Θα δούμε τι θα αποφασίσει η ομοσπονδία κεντρικά. Μετά από γενικές συνελεύσεις των ενώσεων, στα κατατόπους νοσοκομεία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ενιαία τις συλλογικές αντιδράσεις. Και για τους τηλεθεατές να πούμε ότι βεβαίως ακόμη και όταν απεργείται δεν σταματά να λειτουργεί η υγεία. Όχι, σαφώς. Είναι η ιδιοσυστασία του επαγγέλματος και είναι ακριβώς αυτό που λέμε ότι κάνουμε λειτουργήμα. Θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, απλώς δεν ξέρω πόση συμμετοχή θα έχει. Σαφώς ο κόσμος λίγο μπορεί να ταλαιπωρηθεί, αλλά δεν πρόκειται να φτάσουμε σε σημείο να κινδυνεύσει ζωή συμπολίτη μας, συνανθρώπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Σταυρίδη.